Ο δεύτερος καλεσμένος μας, ο Γιώργος Σοκολιόπουλος, είναι ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας Σπύρων και συγγραφέας επίσης. Σπούδασε νομικά. Το 2006 ίδρυσε την Σπύρων, την πρώτη luxury food εταιρεία στην Ελλάδα και παράγει το πολύ γνωστό λάδι Λάμβα Ultra Premium Olive Oil, το πρώτο luxury ελαιόλαδο στον κόσμο. Έχει δώσει πολλές ομιλίες στο TEDx, σε συνέδρια, σε σχολεία, ιδιωτικά εκπαιδευτήρια και θεωρείται expert στο luxury branding and marketing. Το βιβλίο του με τίτλο The 11 Steps to a Luxury Brand, που εκδόθηκε το 2017, κυκλοφορεί παντού, εκδόθηκε από την Tropos Books και κυκλοφορεί από το Amazon. Έχει βραβευτεί για την επιχειρηματική του δράση και από το Επιμελητήριο Στερεάς Ελλάδας. Επιπροσθέτως, ασκεί συμβουλευτική σε επιχειρήσεις που επιθυμούν να εισέλθουν στον χώρο του λούξου. Γιώργο, να σε καλησπερίσω και να σε ρωτήσω κατευθείαν. Τελικά, οι εκθέσεις στο luxury παίζουν κάποιο ρόλο ή δεν υπάρχουν? Μάλλον δεν υπάρχουν, αν θέλω να είμαι απόλυτα ακριβής. Δεν υπάρχουν και αν υπάρχουν είναι πολύ λίγες, γιατί δεν είναι ένα κανάλι που η πολυτέλεια χρησιμοποιεί. Οπότε, στην πολυτέλεια σημαίνουν διάφορα άλλα πράγματα τα οποία μπορούμε να αναλύσουμε χωρίς να κουράσουμε και τα οποία είναι απολύτως διαφορετικά από το κλασικό marketing ή το κλασικό branding. Οπότε δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί μια έκθεση στο luxury, γιατί πολύ απλά το luxury προηγείται, η εμπειρία της πολυτέλειας προηγείται μιας έκθεσης. Δηλαδή, ένα brand πρέπει πρώτα να έχει χτίσει τη δική του εμπειρία στο μυαλό του καταναλωτή, να τον κάνει να αποπλανηθεί, όπως συνήθως λέω, και μετά ο καταναλωτής να επιλέξει αυτό το προϊόν. Αυτό δεν μπορεί να συμβεί σε μία έκθεση. Καταλαβαίνουμε όλοι το γιατί. Γιατί εκεί είναι όλα κρεμάμενα κάπου, κρεμασμένα, οπότε δεν δημιουργούν καθόλου την εντύπωση της εμπειρίας. Το luxury χτίζει, λοιπόν, πριν. Προηγείται μιας κατάστασης. Το πώς χτίζει πριν είναι ένα ολόκληρο συναισθηματικό αντιφατικός κόσμος, αν μπορώ να πω. Οπότε, αν θες να συζητήσουμε επ' αυτού, ευχαρίστως, αλλά απλά απάντησα στην ερώτησή σου ότι υπάρχουν ένα-δύο εκθέσεις, όπως το Millionaire Fair παλιά, και οι οποίες ατονίσανε, ήταν έκθεση, όχι brand, ήταν έκθεση αντικειμένων ακριβών. Άρα, στο luxury, όπως και δεν έχουμε δει καμία Ferrari να εκθέτει, και όταν εκθέτει η Ferrari, εκθέτει σε stands και είναι πάνω από το μέσο αυτοκίνητο, και αυτό και αν τη δούμε, γιατί συνήθως τα exclusive events που δημιουργεί η Ferrari και η κάθε Ferrari, έτσι, το οποιοδήποτε luxury brand, απευθύνεται στο δικό του κοινό, οπότε μπορείς να πεις ότι εκεί υπάρχουν below the line, όπως λέμε, ενέργειες, όπως τα PR, όπως τα exclusive events κλπ. Κλπ. Που είναι άλλο. Δεν είναι έκθεση, λοιπόν. Δεν μπορεί να ονομαστεί μια έκθεση όπου η Ferrari πάει στην έκθεση και βγάζει όλη την πραμάτια της, να το πω σαρκαστικά. Αυτό θα αποδυνάμωνε το ίδιο το brand της, αν το έκανε. Έτσι, με πολύ απλό τρόπο, στο λέω. Ασκεί συμβουλευτική σε επιχειρήσεις οι οποίες θέλουν να μπουν στο luxury. Ναι. Το luxury μας είπες ότι δεν υπάρχει θέμα να πάει σε μία έκθεση, αλλά η ψηφιακή εμπειρία που θα έχει αυτός μπορεί να καλυφθεί μέσα από ένα website, γίνεται αυτό το πράγμα σε ένα luxury προϊόν και ειδικά στο τρόφιμο. Έχει ξεκινήσει και η συζήτηση για τη Metaverse εποχή, όπως είπες, και ήταν μια πολύ καλή πάσα, μπορώ να πω. Εκεί μπορεί να έχει μεγάλο πεδίο, φαντάζομαι, ένα luxury brand, γιατί είναι και πολύ νωρίς ακόμα για να βγάλουμε οριστικά συμπεράσματα για κάτι το οποίο γεννιέται αυτή τη στιγμή. Είναι πολύ ενδιαφέρον, το παρακολουθώ. Έχουν κάποια μεγάλα luxury brands, έχουν ήδη αρχίσει να χτίζουν εικονικά καταστήματα με avatars και λοιπά στη Metaverse κατάσταση, οπότε έχουν αναθέσει σε εταιρείες. Διάβαζα τώρα, πριν από 2 εβδομάδες γι' αυτό, έχουν αναθέσει εταιρείες να τους φτιάξουν εικονικό κατάστημα. Θα ήταν απολύτως αυτοκτονικό αν η Louis Vuitton ακολουθούσε την ίδια στρατηγική που ακολουθεί στα καταστήματά της, στα φυσικά καταστήματά της, να ακολουθήσει
και στα Metaverse καταστήματα, στο εικονικό κατάστημα. Οπότε αυτή τη στιγμή προσπαθούν, και αυτοί είναι οι πιονιέροι θεωρώ, και τους παρακολουθούμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το τι ακριβώς θα κάνουν και πού θα το πάνε. Υπάρχει νομίζω ένα πεδίο δόξης λαμπρών για μια νέα εμπειρία εκεί. Για μια νέα εμπειρία που αφορά κυρίως το luxury, γιατί το luxury είναι η κατεξοχήν εμπειρία, και φυσικά τα commodities, τα κανονικά brand, όπου θα μπορούσαν και αυτά να συμμετέχουν με τον ίδιο τρόπο, παίρνοντας είτε με copy, είτε με paste, είτε με copy-paste, έτσι πάλι σαρκαστικά το λέω, παίρνοντας ιδέες από αυτούς, γιατί επειδή είναι πολύ μεγάλες εταιρείες και επειδή γνωρίζουν άριστα το χώρο τους, μπορούν να μας οδηγήσουν σε κάτι που πιθανότατα, όπως είπα, είναι, δεν το έχουμε ξαναδεί και μπορεί να είναι πεδίο για δημιουργικότητα και για νέα πράγματα και νέες εμπειρίες. Αλλά Γιώργο, φαντάσου τον εαυτό σου ότι είσαι στο Ντουμπάι. Φαντάσου τον εαυτό σου ότι είναι μόνο luxury brands. Εγώ θέλω να κάνω μια ερώτηση. Εκεί μέσα, επειδή είχαμε βρεθεί σε μια έκθεση με αυτοκίνητα, υπήρχαν δύο. Ήταν ο ιδρυτής ή ο μηχανικός ενός αυτοκινήτου και δίπλα ήταν μια υπέροχη κυρία. Επειδή δεν είδα καν ποιον άντρα, γι' αυτό το λέω. Σε αυτές τις εκθέσεις από εδώ και πέρα, εκεί μέσα τι θα πρέπει να είναι? Θα πρέπει να είναι ο founder, θα πρέπει να είναι ο υπεύθυνος πωλήσεων ή θα πρέπει να είναι ο community manager, ο οποίος επικοινωνεί μονίμως την έννοια της εμπειρίας και του τι γίνεται και προβάλλει και επικοινωνεί με όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν κατά την φάση αυτή? Σε οποιοδήποτε showroom ενός luxury brand υπάρχει ένας, ας το πούμε, experience manager, ο οποίος εξηγεί την ιστορία και το χειροποίητο και την εμπειρία του ίδιου του brand. Δηλαδή, δεν μιλάμε εδώ για αυτοκίνητα, μιλάμε για το όνειρο για ένα αυτοκίνητο. Έτσι, αυτό συνήθως είναι η μεταφορά που κάνω, είναι ότι άλλο ένα αυτοκίνητο με 4 ρόδες και άλλο μία Bentley, μία Ferrari, μία Rolls Royce, και αυτά 4 ρόδες έχουν, αλλά το πώς ακριβώς μπορεί να μετασχηματιστεί αυτό σε εμπειρία είναι ο experience manager που μπορεί να τα καταφέρει. Δηλαδή εξηγεί την προϊστορία της μάρκας και δεν μιλάει για το τι λάστιχα φοράει, γιατί αυτό είναι ένα πεζό πράγμα. Στην πολυτέλεια μιλάμε μη ρεαλιστικά και μιλάμε στον κόσμο των συναισθημάτων και είναι εντελώς αντιφατικά όλα αυτά που μπορεί να συμβούν. Δηλαδή μπορεί να σου μιλάει για ένα αυτοκίνητο για τις περγαμηνές που έχει. Τι μπορεί να σε ενδιαφέρουν οι περγαμηνές όταν το αυτοκίνητο κάνει 350.000 ευρώ, είναι εκεί το αντιφατικό του πράγματος, έτσι. Για να μπορέσει όμως όλο αυτό να γίνει ένα όνειρο γύρω από ένα αυτοκίνητο και όχι το ίδιο το αυτοκίνητο με τις 4 ρόδες, χρειάζονται αυτά τα αντιφατικά συναισθήματα που πρέπει να ξυπνήσει κάποιος άνθρωπος, ο οποίος να γνωρίζει πώς να το κάνει αυτό και να τα μετατρέψει σε επιθυμίες, όπως γράφω και στο βιβλίο μου. Οπότε είναι η αντίφαση, η κόντρα μεταξύ διάφορων πραγμάτων που μπορεί να δημιουργούν αγάπη και μίσος, η οποία όμως πρέπει να γίνει τελικά έλξη για τον καταναλωτή. Και μόνο η ορολογία που χρησιμοποιείς, Γιώργο, είναι κάτι το οποίο μας βάζει στη σκέψη, γιατί δεν είναι καθόλου εύκολο. Προφανώς είμαι από τους λάτρες του βιβλίου, προφανώς είμαι από τους υποστηρικτές, προφανώς θέλω να το πω ότι πρέπει όλοι εδώ τουλάχιστον. Να σε διακόψω, μπορεί να διδαχτούν και τα άλλα brands και τα τυπικά brands από αυτό, γιατί νομίζω ότι είναι ένα marketing το οποίο βοηθάει πολλαπλώς από τον τρόπο που η πολυτέλεια χειρίζεται κάποιες καταστάσεις και πώς μπορεί να του μπάρει, ας το πω έτσι, από τη δική της τη μεριά τον καταναλωτή και ειδικά για ένα αγαθό που, όπως είπαμε, μπορεί να κάνει 350.000 ευρώ. Άρα είναι επιθυμητό και για ένα κανονικό brand με τους κανονικούς κανόνες, ας το πω έτσι, marketing και branding, να διδαχτεί από αυτό το πολύ ιδιαίτερο και διαφοροποιημένο marketing που είναι το luxury marketing. Όταν ξεκινούσες να φτιάξεις, να δημιουργήσεις μάλλον, να φτιάξεις το Lambda, δεν χρησιμοποίησες εργαλεία τα οποία ήταν εργαλεία του marketing της εποχής.
χρησιμοποιήσεις δικούς σου τρόπους, όπως PR και οτιδήποτε άλλο μπορείς να μας πεις εσύ, γιατί εσύ το έχεις κάνει, με έναν τρόπο να επικοινωνήσεις την αξία του προϊόντος σου ή τέλος πάντων την ιδέα για το προϊόν. Σήμερα, που είμαστε στο 2022 και άνθρωπος και εσύ της τεχνολογίας, βλέπεις τέτοια εργαλεία όπως συνεχίζουμε εδώ να συζητάμε, ότι μπορούν σε τέτοια brands να τους δώσουν αυτό που εσύ τότε όταν ξεκινούσες ήταν πολύ δύσκολο και έπρεπε να σκάψεις πολύ, ούτως ώστε να επικοινωνήσεις με το κοινό σου? Το διαδίκτυο βολεύει πάρα πολύ, έτσι. Δεν είχε καμία σχέση η διείσδυση της πληροφορίας τότε, έψαχνα να βρω μια πληροφορία διευθύνσης κλπ. Και δεν ήταν καθόλου εύκολο. Τώρα είναι πολύ εύκολο να βρεις κάποια πράγματα, οπότε και στην πολύ απλοϊκή μορφή να ψάξει κάποιος και να ξέρει όμως τι ρωτάει το Google, εννοώ, έτσι. Η πολύ απλή χρήση του Google αυτή τη στιγμή είναι πόρο απέχει από το 2000 κάτι που έκανα εγώ την έρευνα τότε, το marketing και όλα αυτά. Οπότε νομίζω και από έρευνες που τώρα συνεχίζω να κάνω, νομίζω ότι αυτά λειτουργούν άριστα αυτή τη στιγμή, αρκεί να ξέρεις να τα ρωτάς, να ξέρεις ειδικά να ρωτάς, να μην ρωτάς γενικά, να ρωτάς πολύ ειδικά πράγματα. Όσον αφορά τώρα το Metaverse κομμάτι, το εξηγήσαμε, το αναλύσαμε, είναι κάτι που θα δούμε πώς θα πάει, το θεωρώ εγώ άριστο για το μέλλον, γιατί είναι μια νέα κατάσταση, οπότε ό,τι νέο δημιουργεί μια νέα εντύπωση, μια νέα εμπειρία κλπ. Όσον αφορά τώρα τα εργαλεία, απάντησα ότι πόρο απέχουν αυτή τη στιγμή από αυτά τα εργαλεία που υπήρχαν το 2000, το 2000 κάτι. Είναι πολύ εύκολο και νομίζω ότι το Google και μόνο αυτή τη στιγμή και όλο αυτό που κάνουμε τώρα, το Zoom και ό,τι, οι τηλεδιασκέψεις, το πώς βοηθάνε την πληροφορία, νομίζω βοηθάνε και την γενική και την ειδική πληροφορία να διαχέεται. Έτσι. Άρα θες να μου πεις ότι ένα δικό σου βίντεο, 10 δικά σου βίντεο που κάποιος θα ήθελε να τα δει, είναι σημαντικότερα ή λιγότερο σημαντικότερα από το να σε βρει κάποιος μέσω ενός Zoom? Δηλαδή σήμερα θα επέλεγες να έχεις ένα Zoom και να λες, παιδιά, θα έχετε live εμένα 5 λεπτά και να μιλήσουμε για να σας εξηγήσω, ή θα έφτιαξες ένα βίντεο στο οποίο θα εξηγούσες? Και το ένα και το άλλο, νομίζω. Νομίζω ότι το Zoom βοηθάει πιο πολύ στο να εμπνέει στη στιγμή και να μπορεί να διευκρινίζει τα της στιγμής, ενώ το διαχρονικό βίντεο, ένα YouTube βίντεο οτιδήποτε, από μια ομιλία ή από κάτι πολύ συγκεκριμένο που μπορώ να ανεβάσω, αφορά στο πολύ συγκεκριμένο θέμα το οποίο αναπτύσσεις εκείνη την ώρα. Αλλά αν έχεις μία απορία για κάτι που ακούς, η live, η μεταξύ μας face-to-face συνομιλία δεν υποκαθίσταται από τίποτα. Οπότε πιστεύω πάρα πολύ στην ανθρώπινη επικοινωνία, οπότε δεν υποκαθίσταται ένα YouTube βίντεο με τίποτα από ένα Zoom. Έτσι. Το Zoom πάντα θα είναι το Zoom, όπου Zoom το λέω σχηματικά, έτσι, από μία live συνομιλία, όπου εκεί μπορεί ο κάθε συνομιλόν να αναπτύξει πολύ καλύτερα αυτά που έχει κατά νου. Έτσι. Επειδή είμαστε ανθρώπινα όντα και θέλουμε να κοινωνικοποιηθούμε, παίζει πολύ μεγάλο ρόλο αυτό και πολύ μεγάλο ρόλο η εξήγηση, το να μπορείς να μπαίνεις σε σύνθετα πράγματα. Αυτό μου αρέσει πάρα πολύ και το εκτιμώ πολύ στους ανθρώπους, να μπαίνεις σε σύνθετα πράγματα με απλό τρόπο. Πώς να κάνεις τα σύνθετα απλά. Για την προσωπική επαφή, την οποία την έχουμε πάρα πολύ ψηλά, εγώ τι είδους επαφή θέλει ένας, όχι καταναλωτής του προϊόντος, ένας εραστής της εμπειρίας, της οποίας υπόσχεται? Τι είδους? Μία φορά να βρεθεί με τον founder, τον ιδρυτή, μία στιγμή να βρεθεί στο μέρος, μία στιγμή στο τόσο? Μία στιγμή που θα του κινητοποιήσεις το συναίσθημα με οποιοδήποτε τρόπο ψάχνει. Δεν το ξέρει αυτός. Το ξέρουμε εμείς όμως. Και γι' αυτό το σχολιάζουμε εδώ. Το όλο ζητούμενο λοιπόν είναι πώς θα του κινητοποιήσεις το συναίσθημα. Και η γενική συζήτηση για το branding και για το luxury branding, αλλά και για το branding, οποιοδήποτε έχει brand ή προσπαθεί να δημιουργήσει ένα brand, είναι αυτό. Πώς θα μπορούσα να μπω στο μυαλό του καταναλωτή σχηματίζοντας την ιδανική εικόνα
έτσι, αυτήν που έχω εγώ όραμα για το brand μου, πώς θα μπορούσα να διεισδύσω με κάποιο τρόπο. Επειδή δεν γίνονται με μαγικό τρόπο όλα αυτά και όλα αυτά τα εξαιρετικά brand όπως η Nike, η Coca-Cola, δουλέψανε αιώνες τώρα σχεδόν πάμε, που υπάρχουν στη ζωή, δεν είναι τόσο απλό και φυσικά δεν γίνεται καθόλου μαγικά. Υπάρχουν τεχνικές, το luxury είναι άλλες τεχνικές, το κανονικό branding, marketing είναι άλλες τεχνικές. Σε κάθε περίπτωση το ζητούμενο είναι ένα και η επαφή βέβαια δεν θα σταματήσει να υπάρχει ζωντανή, γιατί είναι αυτό που θα με κάνει να σκέφτομαι ένα brand και να παθιαστώ με αυτό το brand και να πω ότι okay, αύριο το πρωί θα σηκωθώ και θα πάω να το πάρω. Δεν είναι τόσο βέβαια και εύπεπτο όπως ακούγεται, πεζό, δεν μιλάμε για απλή κατανάλωση εδώ και νομίζω ότι η πολυτέλεια, για να μιλήσω για την πολυτέλεια που είναι ένας τομέας που μου αρέσει και οι άνθρωποι κάνουν εξαιρετικά εκεί πράγματα στον τομέα του marketing, είναι ο ορισμός της κινητοποίησης, της εμπειρίας και άρα των αισθημάτων. Με την πρώτη στιγμή που μπαίνεις στο showroom, μέχρι που μπορεί να φύγεις με τα κλειδιά στο χέρι, δεν ξέρω αν έχετε υπόψη σας, ειδικά γιατί η Ferrari, η Lamborghini και αυτά τα αυτοκίνητα σε καλούν εκεί. Σε καλούν στο εργοστάσιο και περνάς Σαββατοκύριακο εκεί οδηγώντας. Σου εξηγούν την κουλτούρα, σου εξηγούν διάφορα πράγματα. Αυτά είναι τεχνικές που μπορούν να χρησιμοποιηθούν και χρησιμοποιούνται ήδη και στον τομέα του κρασιού, έτσι, με τα tours που γίνονται και όλα αυτά. Αλλά είναι τεχνικές που θα μπορούσαν να εφαρμοστούν και σε άλλους τομείς και που πιθανότατα δεν έχουμε σκεφτεί ότι μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Πες ότι ήμασταν σε μια φανταστική έκθεση, η Digital Physical, και στην οποία το giveaway που θα έδινες θα ήταν NFT. Και το NFT αυτό θα είχε μέσα, λέω για παράδειγμα, κάποιο προϊόν σε πολύ καλή συσκευασία, κάποιο από το προϊόν σου. Δεύτερον, θα είχε επαφή με τον ιδρυτή του, δηλαδή να περάσει μία μέρα μαζί του. Τρία, θα μπορούσε αυτό το ψηφιακό NFT να έχει επίσκεψη, για παράδειγμα, στους ελαιώνες ή και να έχει και μία εμπειρία μέσα στο ελαιοτριβείο και θα μπορούσε να έχει και κάτι γαστρονομικό. Θα ήταν ένα giveaway το οποίο εσύ θα στήριζες πάνω σε αυτό μία πολιτική όταν θα πήγαινε σε μία έκθεση. Δωρεά του προϊόντος καθόλου. Γιατί δεν υπολείπτεσαι το προϊόν και την αξία του με αυτόν τον τρόπο. Όλα τα άλλα, ναι. Είναι πολύ ωραία ιδέα το να περάσουμε με κάποιον ένα Σαββατοκύριακο μαζί και να του εξηγώ και να του δείξω τους ελαιώνες και όλα αυτά. Αυτά είναι πολύ καλή ιδέα, προωθεί την εμπειρία. Οι άλλοι δεν προωθεί καθόλου την ιδέα του giveaway, γιατί πολύ απλά υποτιμά το προϊόν. Οπότε αυτό το προϊόν δεν είναι για υποτίμηση και κάθε προϊόν το οποίο έχει υπεραξία δεν είναι για να υποτιμάται. Όσον αφορά λοιπόν τα giveaways γενικά, πρέπει να γίνονται με πολύ προσεκτικό τρόπο και προς ανθρώπους που πραγματικά προωθούν, όχι προς όλο τον κόσμο. Αυτά στα προϊόντα υπεραξίας, το λέω, στα brand υπεραξίας. Δεν μπορείς να χαρίζεις το προϊόν σου. Έχω κάνει το λάθος ως μαθητευόμενος μάγος και εγώ στην αρχή, να το ρίσω σε λάθος κοινό. Δεν εισέπραξα τίποτα, ούτε καν ευχαριστούμε πολύ, το δοκιμάσαμε κλπ. Οπότε δεν θεωρώ ότι είναι... Και έμαθα από τα λάθη μου και άρχισα να το ρίζω εκεί που θα έπρεπε να το ρίζω και όχι γενικά στον κόσμο ή στον επισκέπτη μιας έκθεσης. Εγώ θέλω να κάνω ένα ερώτημα κλείνοντας, που είναι και θεμελιώδες για την συζήτηση που είχαμε. Αν η δημιουργία υπεραξίας είναι για μια εταιρεία ή για ένα brand το ζητούμενο στόχος, αν οι εκθέσεις όπως λειτουργούν αυτή τη στιγμή παράγουν όντως την υπεραξία που ψάχνουμε. Αυτό βάζω ως ερώτημα και με αυτό θέλω να κλείσω. Όχι, εγώ θα κλείσω ρωτώντας εσένα αν σκέφτεσαι να γράψεις και κανένα δεύτερο βιβλίο, όχι για το Luxury Market. Βεβαίως θέλω να γράψω, αλλά μπορεί να είναι και για το Luxury.